Λέω να κάνουμε την ανατροπή και όχι στα δυτικά, να πάμε στα ανατολικά. Ναι. Να πάμε Σιτία. Πάμε Σιτία. Να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, Δημαρχέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον πάντα για τα ανατολικά είναι πάντα ζωντανό και ζωηρό. Και τώρα έρχεται αυτό το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί και στην απόφαση και στο όχι, στον μπλόκο μάλλον του Δήμου Σιτίας για τα πλωτά αιωλικά πάρκα. Δεν μας ακούει. Να σ' ακούτε, Δημαρχέ. Λοιπόν, ναι, σας ακούω, εσύ. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, ναι. Ναι, λέω, από εσάς υπάρχει ενδιαφέρον, από κάποιους άλλους ίσως δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον. Να πούμε λοιπόν σχετικά με τη χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων, τα υπεράκτια όπως λέγονται, ήρθε μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αναφέρεται βέβαια για όλη την επικράτεια και στην οποία εμείς είπαμε ένα αρχικό όχι για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος χωροθέτησης, δηλαδή δεν υπάρχουν συντεταγμένες, υπάρχει μόνο ένα ευρύτερο πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα είναι. Δεν ξέρουμε τα χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών. Δεν ξέρουμε τον αριθμό των ανεμογεννητριών. Υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που υφίστανται ήδη στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες αναιρούνται από τις αποστάσεις, από τους χώρους προστασίας, από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τις περιοχές Natura κτλ. Δημαρχέ, να σας διακόψω λίγο. Δεν υπάρχουν ακριβείς θέσεις, αλλά υπάρχουν, έτσι περιγράφεται γενικότερα σε 2-3 περιοχές, δηλαδή όπως είναι ο Αθερινόλακος και δυτικά των νήσων των Διονυσάδων. Σωστά. Ναι. Δεν είναι ακριβείς θέσεις όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Οι αποστάσεις, ξέρετε, καμιά φορά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει την οπτική επαφή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένες χωροθετήσεις, συγκεκριμένο αριθμό ανεμογεννητριών που σας είπα και χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών, τα οποία δεν έχουμε. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν όταν θα έρθει σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιοχή τη δικιά μας, διότι όπως ξέρετε, όταν θα εξειδικευτούν τα έργα, θα έχουμε τις συγκεκριμένες χωροθετήσεις όπως σας είπα, με συγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχουν ανταποδοτικά που να φαίνεται τι θα δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, όπου είναι χωροθετημένες, όπου είναι χωροθετημένα αιωλικά πάρκα, υπάρχει ένα 3% από τα ακαθάριστα, το οποίο αποδίδεται σχεδόν μισό στις τοπικές κοινωνίες και μισό στους δήμους. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Οι μελέτες αυτές, Δήμαρχε, θα έρθουν σε 2-3 χρόνια, νομίζω αργούν. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τη μελέτη, τη στρατηγική μελέτη, προσδιορίζεται περίπου στο δεύτερο εξάμεινο του 2026. Μάλιστα. Αν και μετά από αυτές τις μελέτες, λοιπόν, παραμένει το όχι από τη δική σας την πλευρά, Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος ότι θα μπορούσατε να μπλοκάρετε τις εξελίξεις? Κοιτάξτε, κυρία Σφαγιανάκη, εμείς έχουμε, ο Δήμος Σιτίας έχει πολλές φορές ασχοληθεί με τα πάρκα, τα αιωλικά πάρκα και γενικά όλη την πράσινη ενέργεια. Και επειδή θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, για να μην θεωρηθεί ότι η Συλλήβδη, εμείς είμαστε αφοριστικοί σε τέτοιους είδους χωροθετήσεις, αυτή τη στιγμή περίπου και ίσως περισσότερο από το 45% της παραγόμενης αιωλικής ενέργειας στην Κρήτη παράγεται στο Δήμο Σιτίας. Στο Δήμο Σιτίας υπάρχει το εργοστάσιο του Αθερινόλακου. Στο Δήμο Σιτίας υπάρχουν εγκατεστημένα μεγάλα ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά. Στο Δήμο Σιτίας ήταν προγραμματισμένο να κατασκευαστεί ένα ηλιοθερμικό μεγάλο. Στο Δήμο Σιτίας, στην περιοχή του Αθερινόλακου, προγραμματίζονται 2.000 υδρογόνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να δεχτεί όλο το φορτίο και όλο το βάρος της πράσινης ενέργειας. Εγώ δεν θα πω αποκαλείται πράσινη ενέργεια, είναι πράσινη ενέργεια. Θεωρώ ότι είναι και εύλογο, Δήμαρχε. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν και άλλες ανάγκες. Δήμαρχε, θεωρώ ότι είναι εύλογο να λέτε ότι εμείς περιμένουμε να δούμε τις σχετικές μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να ξεκαθαρίσουμε και τη στάση μας. Γιατί αλίμονο, αν δεν είχαμε και άποψη, και οι δημοτικές αρχές φυσικά αναφέρομαι, πάνω σε ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, και για να προσθέσω αυτό που είπε σωστά, πολύ σωστά η Νικολέτα, Δήμαρχε, ουσιαστικά και αυτό το πρώτο όχι δίνει και ένα στίγμα ότι θα γίνεται και διεκδικητική μελλοντικά όταν έρθουν εκεί μελέτες και είναι η ώρα πραγματικά να διεκδικήσετε. Μα έτσι είναι, διότι εκτιμώ, όπως σας είπα, ότι
Οι τοπικές κοινωνίες όχι μόνο λόγο πρέπει να έχουν, αλλά πρέπει να έχουν και αποφασιστικό ρόλο. Αλλιώς έρεται και ο λόγος το ότι λεγόμαστε αυτοδιοίκηση, έρεται και ο λόγος για ποιο λόγο μας ζητάνε να γνωμοδοτήσουμε σε κάποια θέματα όταν δεν μας ακουστούμε. Εγώ εκτιμώ πάντως ότι σε όλα όταν υπάρχει σωστή τεκμηρίωση και μπορέσεις να αποδείξεις τα λεγόμενά σου, θεωρώ ότι καμιά φορά υπάρχουν βήκο αότα και είναι πολύ πιθανόν να αλλάξουν και κάποιες λειτουργίες, να δεχτούν κάποια πράγματα, έτσι και να μην έχουμε μόνο... Να γίνουν βελτιώσεις όπου σωστά απαιτείται, γιατί όχι, πολύ σωστά το λέτε, Δημαρχέ. Τώρα, επειδή όλοι θυμόμαστε και τις εικόνες οι οποίες μας είχαν έρθει από την Σιτία και από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές, Δημαρχέ, έτσι? Η αλήθεια είναι, κύριε Σφακιανάκη, ότι είναι πληγές ανοιχτές, διότι να σας πω ότι μια μεγάλη εκταμίευση που περιμέναμε από το Υπουργείο δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα προς το Δήμο Σιτίας, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργαστήκανε για την αποκατάσταση των ζημιών και ιδιαίτερα χωματουργοί με τα δικά τους μηχανήματα, ενώ έχουν εκδώσει τα τιμολόγια, ενώ έχουν πληρώσει οι άνθρωποι το ΦΠΑ, έχουν πληρώσει τα κάψιμα, δυστυχώς δεν έχουν πληρωθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φαίνεται ότι ο Δήμος είναι ανακόλουθος σε αυτά που υποσχέθηκε στους συνεργάτες του και τελικά δεν είναι ο Δήμος αλλά είναι το Υπουργείο. Δυστυχώς υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, εκτιμούμε ότι πρέπει να συλληφθούν και θα λυθούν σύντομα. Και ισχύει, Δήμαρχε, ότι υπάρχουν ακόμα και βυθισμένα οχήματα, αυτοκίνητα από τις πλημμύρες στο Μπιθμένα του λιμανιού εκεί στη Σιτία? Η αλήθεια είναι όπως το λέτε, διότι και μια χρηματοδότηση που είχαμε για τον καθαρισμό της λιμενολεκάνης, όπου μπήκαν και όλα τα φερτά υλικά μετά την πλημμύρα, καθυστέρησε να έρθει. Αυτή τη στιγμή είμαστε διαδικασία διαβούλευσης με μια εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με διαδικασίες fast track, ας πούμε, λόγω του ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ακόμη, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον πυκνά του λιμανιού, διότι έχουμε ήδη δημοπρατήσει εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, τρεις μεγάλες πλωτές εξέδρες, οι οποίες πρέπει να μπουν μέσα στο λιμάνι της Σιτίας για να υποδεχτούν τουριστικά σκάφη την περίοδο του καλοκαιριού. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το έργο αυτό. Μάλιστα. Να σας πάμε λίγο και στον τουρισμό, στο αεροδρόμιο Σιτίας. Πτήσεις αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αλλά το θέμα είναι γνωστό, Δήμαρχε και Νικολέτα, ότι δεν υπάρχουν κλίνες στην περιοχή της Σιτίας και γενικότερα στα ανατολικά της Κρήτης. Ναι, είναι ένα ζητούμενο αυτό, γιατί όπως το λέτε, εμείς του χρόνου έχουμε προγραμματίσει σε συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού, low cost, να έχουμε πολύ αυξημένες πτήσεις στο. Ναι, Δήμαρχε, σας ακούμε. Σας ακούμε. Με ακούτε. Έχουμε προγραμματίσει να έχουμε αυξημένες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Σιτίας από εταιρείες low cost του εξωτερικού, που σας είπα. Οπότε το μεγάλο ζητούμενο, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι η έβρεση κλινών. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, σαν Δημοτική Αρχή, προτρέπουμε τους ιδιωμότες μας ότι μια λύση η οποία μπορεί να αποδώσει άμεσα είναι η ενοικίαση κάποιων καταλυμάτων ιδιωτών μέσω των πλατφορμών του Airbnb και των υπολείπων πλατφορμών που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον αυξημένο όγκο επισκεπτών από τη στιγμή που δεν φαίνεται προς το παρόν να κατασκευάζεται μια μεγάλη τουριστική μονάδα η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εμπολείς τους επισκέπτες. Ναι, γιατί τα γνωστά... Προσφέρεται πάντως, Μπάμπη και Δημαρχία, η Σιτία. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει κίνηση, υπάρχει τουρισμός και μάλιστα συνεχώς έτσι αυξανόμενος. Άρα κρατάμε το ότι υπάρχει και ένας προορισμός που είναι καλός για επενδυτικά σχέδια τα οποία ενδεχομένως θέλουν να προχωρήσουν στην περιοχή. Έχετε καλά, ευχαριστούμε. Το θέμα είναι υπάρχει και το ενδιαφέρον, Δημαρχία. Το ενδιαφέρον υπάρχει. Το θέμα είναι να προχωρήσουν κιόλας. Ναι, να προχωρήσουν κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ζητούμενο για μας είναι αυτό. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το εδώ πολιτιστικό. Θεωρούμε ότι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην καθαριότητα, στο κυκλοφοριακό της πόλης, στους χώρους στάθμευσης, στην ανταπόδοση που μπορούμε να δώσουμε στους επισκέπτες με την παροχή καλών υπηρεσιών. Γενικά όλων των υπηρεσιών. Και Δήμαρχε, και στο. Το πρώτο όλων είναι να αυξήσουμε τον τουρισμό, όπως το λέτε. Σωστά. Και για να κλείσουμε αυτό, εντάχει και για το νερό, γιατί μας απασχολεί όλους, έχουμε και κάποια φράγματα έτσι που σχεδιάζονται, είναι στην επικαιρότητα στη Σκαριά. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εντός των ημερών, όπως είπε και εσείς, θα έρθει ένα κλιμάκιο του Υπουργείου, διότι η διαδικασία
της κατασκευής του φράγματος στις Χοχλακές είναι σε εξέλιξη. Έχει γίνει μια προετοιμασία από το Υπουργείο. Έχουν βγει προσωρινή ανάδοση. Εντός των ημερών που σας είπα θα επισκεφτούν το χώρο για να κάνουν μια αυτοψία. Εκτιμούμε ότι αν προχωρήσει αυτό το έργο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή, στα ανατολικά, στην περιοχή της Ζάκου και του Παλαιοκάστρου. Και το νέο έργο... Και το νέο δημαρχείο... Είναι παλιό έργο το οποίο ευτυχώς βρέθηκε χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να χρηματοδοτεί και να υλοποιηθεί. Και το νέο δημαρχείο, η ανέγερση προχωράει, δημαρχέ? Το νέο δημαρχείο είναι ένα έργο το οποίο και αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή. Προχωράει κανονικά. Είχαμε μια καθυστέρηση λόγω του ότι έπρεπε να επικαιροποιήσουμε μια μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εκτιμώ ότι θα λυθεί πολύ σύντομα, οπότε θα συνεχιστεί η διαδικασία κατασκευής απρόσκοπτα, ώστε στο χρονικό όριο το οποίο προβλέπεται και από τη σύμβαση που έχουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα δημαρχείο το οποίο τόσα χρόνια δεν έχει βέβαια εισιτία και θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη υποδομή, όχι μόνο για τις δημοτικές αρχές, αλλά και για την εξυπηρέτηση των ίδιων δημοτών. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δήμαρχε. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα θέματα της ΙΤΙΑΣ τα οποία μας απασχολούν και εμάς από άποψη δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος και φυσικά και την τοπική κοινωνία εκεί της ΙΤΙΑΣ. Σας ευχαριστούμε.